Μεγάλη επισκεψιμότητα παρουσιάζει η Παλαιοχριστιανική Βασιλική Καστρίου στο λιμάνι Χερσόνησου, η οποία άνοιξε για το κοινό μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Χερσόνησου και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Η Παλαιοχριστιανική στο λόφο του Καστρίου στο λιμάνι Χερσόνησου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος στην περιοχή μας. Αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο με αναφορές από τα πρωτομινωικά χρόνια, με την είσοδο για το κοινό να είναι δωρεάν. Η Παλαιοχριστιανική του Καστρίου είναι ένα από τα πολύ σημαντικά ιστορικά μνημεία της περιοχής, που σε συνεργασία πάντοτε βέβαια με την αρχαιολογία, την οποία και ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, μαζί με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, κατέστη εφικτό να ανοίξει για το κοινό με δωρεάν είσοδο. Οι αρχαιολογικές έρευνες στο βράχο τεκμηριών τη διαρκή χρήση του χώρου από τα πρωτομινωικά χρόνια έως το τέλος της πρωτοβυζαντινής περίοδου, ενός ελληνικούς χρόνους, ο λόφος οχυρώθηκε. Το λιμάνι Χερσονήσου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και ιστορικό πόλο έλξης, τον οποίο καλούμε να επισκεφτείτε. Ο λόφος του Καστρίου, στον πανέμορφο λόφο όπου δεσπόζει το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής της σύγχρονης εποχής, στο λιμάνι Χερσονήσου είναι ένα από αυτά τα σημεία. Η βασιλική διέφυρε σύνθρονο και πλούσιο μαρμάρινο αρχιτεκτονικό διάκοσμο, ενώ τα δάπεδά της ήταν στρωμένα με ψηφιδωτά γεωμετρικού κυρίως διακόσμου. Εκείνο το οποίο δεσπόζει πάνω είναι τα απομεινάρια της Παλαιοχριστιανικής, με ένα σημαντικό ιστορικό μνημείο που έχει αναφορά και χρήση ακόμα από τα πρωτομιναϊκά χρόνια μέχρι και την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Να μην ξεχάσω να πω ότι το λιμάνι της Χερσονήσου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας είναι ένας από τους σημαντικότερους ρωμαϊκούς λιμένες της ελληνιστικής περίοδου. Κάτω από το σύγχρονο οικισμό του λιμένα Χερσονήσου βρίσκεται ο πυρήνας της αρχαίας Χερονήσου. Αποτελούσε το λιμάνι Χερσονήσου ένα σημαντικό εμπορικό, κοινωνικό αλλά και θρησκευτικό κέντρο. Το μαρτυρά η ύπαρξη όχι μίας αλλά δύο παλαιοχριστιανικών, του Καστρίου αλλά και του Αγίου Νικολάου στα ανατολικά του λιμένος Χερσονήσου και η ύπαρξη σημαντικών ιστορικών μνημείων όπως είναι το αρχαίο θέατρο. Ο Γιάννης Σέγκος αναφέρθηκε στον ανεκτήμητο πλούτο του τόπου μας και πως αυτός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Και εκείνο που επιζητούμε ως Δημοτική Αρχή είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Δήμο Χερσονήσου, μεταξύ αυτών και του τουριστικού προϊόντος. Και αυτό δείχνει τη δίψα του επισκέπτη μας να δει εκτός των άλλων και της διασκέδασης βέβαια, να δει και τα ιστορικά μας μνημεία.